Συνεχίζουμε με τις δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε να βρούμε τον Μάριο Διονέλη. Είχαμε πτώση μονοκινητήριου αεροπλάνου το πρωί στην Κρήτη. Έχουμε ένα νεκρό και έναν διασωθέντα. Μάριος Διονέλης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γεια σου Μάρια, καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 σήμερα το πρωί. Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δυστυχώς λιγότερο ίσως από ένα λεπτό μετά την απογείωσή του παρουσίασε πρόβλημα, εξέπεμψε SOS, σήμα κινδύνου και δυστυχώς κατέπεσε μέσα στη θάλασσα. Είναι το σημείο που βλέπετε πίσω μου. Σας δείχνει ο περατέρ τώρα. Αυτό είναι το σημείο. Εμείς το άλλο παράθυρο από αυτό που μας δείχνει ο Μάριος βλέπουμε τις εικόνες από το λιμενικό που είναι η στιγμή της διάσωσης και φαίνεται και το αεροπλάνο. Το οποίο είναι ημιβυθισμένο. Έλα Μάρια, συνέχισε. Δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες. Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες, ένας 68χρονος με καταγωγή από την Νότια Αφρική, είναι νεκρός. Επισήμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ένας 25χρονος που επίσης επέβαινε στο αεροπλάνο διασώθηκε. Έχει μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν κινδυνεύει η υγεία του. Ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι καλά. Όπως μας έχουν περιγράψει από την διοίκηση του Αερολιμένα, ήταν ένα ζευγάρι αεροπλάνων, ήταν δύο αεροπλάνα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου. Ναι. Είχαν κάνει στάση χθες το βράδυ στο Ηράκλειο με τελικό προορισμό μάλλον την Ινδονησία και με ενδιάμεση στάση επίσης την Αίγυπτο. Δηλαδή από εδώ ξεκίνησαν το πρωί, ξεκινούσαν και τα δύο το πρωί σήμερα για την πόλη Ουργκάντα της Αιγύπτου. Όταν έφυγε το πρώτο, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, σε πολύ μικρό διάστημα παρουσίασε πρόβλημα και κατέπεσε και αμέσως σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο, δεν άφησαν να σηκωθεί το δεύτερο αεροπλάνο, είναι ακόμα εδώ και οι επιβαίνοντες προφανώς και ξεκίνησε η πολύ μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση των ανθρώπων. Είναι το σημείο που βλέπετε, είναι κοντά στην ακτή και μάλιστα μας λένε ότι δυστυχώς είχαμε τραγωδία, φαίνεται και το αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς ο ένας από τους δύο ανθρώπους δεν τα κατάφερε. Μάρια, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Μάρια.